Τον κύριο Θάνο Πλεύρη από την κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Γιάννη Ραγκούση, θα τον δούμε σε πολύ λίγο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον κύριο Αμπατιέλο, Νίκο Αμπατιέλο, είναι γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ. Καλημέρα, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Καλημέρα. Τώρα έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να τα συζητήσουμε, γιατί είναι πολύ φρέσκια και η χθεσινή διαδικασία στη Βουλή και η ψηφοφορία, κύριε Πλεύρη. Με πολλές εντάσεις, η αλήθεια είναι, αυτή η συζήτηση και πολλές ενστάσεις από την αντιπολίτευση. Ναι, κοιτάξτε, ήταν με πολλές εντάσεις και πολλές ενστάσεις, γιατί κατά βάση είναι και ένα και ιδεολογικό θέμα, ότι η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι θέλει μέσα στα πανεπιστήμια να εφαρμόζονται οι νόμοι του ελληνικού κράτους όπως εφαρμόζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και υπάρχουν κάποιες οργανωμένες μειοψηφίες που κατά βάση δεν είναι και της φοιτητικής κοινότητας, είναι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι επιθυμούν τα πανεπιστήμια ουσιαστικά να τα έχουν άντρο ανομίας. Και γιατί λέω ότι είναι εξωπανεπιστημιακοί? Διότι οι φοιτητές εκφράζονται με εκλογές. Και 40 χρόνια τώρα η ΔΑΠ είναι πρώτη φοιτητική δύναμη. Και επομένως αυτοί που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν το φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί οι φοιτητές οι οποίοι ψηφίζουν και ψηφίζουν χωρίς να έρχονται τύποι με καδρόνια και με κράνη όπως έρχονται σε άλλες στιγμές και εκβιάζουν γενικές συνελεύσεις να παίρνουν αποφάσεις κόντρα στην πλειοψηφία των φοιτητών διότι τους αποκλείουν να μπαίνουν μέσα για να ψηφίσουν, θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο, αν τελικά αυτά τα οποία λέμε δεν εκφράζουν τη φοιτητική κοινότητα, 40 χρόνια τώρα η ΔΑΠ είναι πρώτη φοιτητική δύναμη. Τι λέμε λοιπόν απλώς εμείς για να κλείσουμε το θέμα της φύλαξης? Ότι θα υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, γιατί δεν έχει δικαίωμα κατά την άποψή μας κάποιος που δεν είναι φοιτητής να βρίσκεται μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Δωρεάν παιδεία ανώτατη έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο. Θα υπάρχει αστυνομία χωρίς οπλισμό ώστε να απαλλαγούν οι Πριτάνες από αυτό που είχαν τώρα, να έρχονται σε μια σύγκρουση με τις μειοψηφίες και να πρέπει αυτοί να καλέσουν την αστυνομία. Αντιστοίχως, αυτοί που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να πληρούν ένα μίνιμουμ προϋποθέσεων και μπαίνει μια βάση η οποία πραγματικά είναι πολύ εύκολο για να πιαστεί για κάποιον που σοβαρά θέλει να πάει σε μια σχολή και δεν θα μπορούν να υπάρχουν οι αιώνιοι φοιτητές. Δηλαδή, όπως το ελληνικό κράτος σου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκεσαι στο πανεπιστήμιο δωρεάν, να παίρνεις τα συγγράμματά σου δωρεάν, να γίνεται η φοιτησή σου, αντιστοίχως αυτό θα έχει ένα συγκεκριμένο περιορισμό, που ο συγκεκριμένος αυτός περιορισμός μπαίνει με πάρα πολλές εξαιρέσεις για τα παιδιά που πραγματικά έχουν περάσει και είτε εργάζονται είτε έχουν άλλα θέματα, οπότε δεν τους αφορά. Κύριε Αμπατιέλε, τώρα ναι. Προφανώς επειδή ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε σε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να υπάρχει ασφάλεια στα πανεπιστήμια, προφανώς εσείς θέλετε και ασφάλεια να υπάρχουν στα πανεπιστήμια και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ελλάδα. Νομίζω είναι προφανές. Όλος ο κόσμος, τώρα και τα άλλη λογική βέβαια το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης να κατηγορεί, συλλήβδει όλους τους φοιτητές οι οποίοι βγαίνουν στο δρόμο, οι οποίοι αγωνίζονται ως περιθωριακές ομάδες και ότι δεν εκφράζουν την πλειοψηφία, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Εντάξει, οι φοιτητικές εκλογές έχουν να γίνουν δυστυχώς 2 χρόνια, γιατί η κυβέρνηση κρατάει ήδη 1 χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια. Ένα το κρατούμενο. Και κάθε φορά που έχει επιχειρηθεί αυτός ο νόμος και αντίστοιχου είδους νόμοι, όπως το παρελθόν, να συζητηθούν μέσα στα πανεπιστήμια, έχουν συναντήσει την πλατιά αντίδραση των φοιτητών. Και να βάλω και ένα ερώτημα που είναι επίκαιρο και ίσως απαντάει και στα υπόλοιπα, και είναι το ερώτημα που μου κάνατε. Έχει βγει ένας φοιτητής απέναντι στους χιλιάδες που βγήκαν τρεις εβδομάδες στους δρόμους. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και σε όλη την Ελλάδα. Έχει βγει ένας φοιτητής που να μην είναι μέλος της ΔΑΠ κάπου και να πει ότι συμφωνεί και να υπερασπιστεί αυτό το νομοσχέδιο? Χτες είδαμε, συγγνώμη κιόλας, αλλά από το κρατικό κανάλι το απόγευμα, στο Δελτίο Ειδήσεων, έναν φοιτητή ο οποίος μάλλον ήταν και από αυτούς που χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο αιώνιους, τελειόφυτος λέει και μεγάλης ηλικίας, 5ο, 8ο, 10ο, 12ο, τότε δεν ξέρω, ο οποίος υπερασπίστηκε, είναι ο μόνος που έχει βγει μέχρι τώρα και υπερασπίστηκε φανατικά το νομοσχέδιο και αποδείχθηκε μετά από λίγο, και εμείς το ψάξαμε και το είδαμε, ότι είναι στέλεχος της ΔΑΠ Νούδου Φωκού. Άρα δηλαδή εμείς δεν μπορεί λέμε να είναι στέλεχος. Ότι να μπορεί να είναι, βεβαίως μπορεί να είναι. Και εσύ, αλλά λέω, ένας φοιτητής ο οποίος δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μέσα στα πανεπιστήμια έχει βγει. Εμείς σας λέμε ότι γίνανε μαζικές διαδικασίες και πάρα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Δείτε συλλαλητήρια το φοιτητή που απόδειξαν
συλλαλητήρια που απόδειξαν ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει καταδικαστεί πλατιά στη συνείδηση της νέας γενιάς, έχει καταδικαστεί πλατιά στη συνείδηση των φοιτητών και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, όσο περνάει από το χέρι του μαζικού φοιτητικού κινήματος, δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, μάλιστα, δεν θα εφαρμοστεί μέσα στα πανεπιστήμια. Ωραία. Και ας σταματήσει αυτό περί τεμπέλιδων, συγγνώμη λίγο, να σταματήσει αυτή η ιστορία περί τεμπέλιδων που γυρνάνε, που δεν είναι φοιτητές και αγωνίζονται, ας ακούσουν αλήθεια. Ο κύριος Πλεύρης, κάποιος από την κυβέρνηση, έχει δει τα αιτήματα των φοιτητών, 25 φοιτητικοί σύλλογοι στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη, 100 πανελλαδικά, τι λένε, τι ζητάνε. Τι ζητάνε, να μην υπάρχει φύλαξη, να μην υπάρχει ασφάλεια. Ζητάνε να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, να γίνουν ξανά φοιτητές. Ζητάνε να μάθουν ολοκληρωμένα το επιστημονικό τους αντικείμενο, να μπορούν να συζητάνε ολοκληρωμένα. Να μπορούν να συζητάνε για το τι θα γίνει μετά, αύριο, στη δουλειά τους. Τι μπορεί να κάνει η επιστήμη για να βοηθήσει τις λαϊκές ανάγκες. Αυτά ζητάνε οι φοιτητές. Γι' αυτά βγήκανε στον δρόμο και αυτό το νομοσχέδιο όχι απλά δεν καλύπτει αυτά, ίσα ίσα είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση. Μάλιστα. Και τι υποκινούμενοι τώρα, να τρελαθούμε. Έχει διαλέξει η κυβέρνηση να αντιπαρατεθεί, δεν ξέρω, με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι υποκινεί τις κινητοποιήσεις. Εντάξει, είναι προφανές ότι μια παράταξη του 1%, όπως είναι η φοιτητική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί για να κρύψει ότι αυτές οι διεκδικήσεις δεν χωράνε ούτε στο δικοματικό καυγά, τον ψευδεπίγραφο που στήθηκε στη Βουλή. Ωραία. Άρα επιτρέψτε μου να πω ότι οι φοιτητές ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα και αυτό το μήνυμα θα συνεχιστεί να δίνει την κυβέρνηση στο διάστημα. Κύριε Ραγκούση, τώρα είδα ένα κομμάτι της επιχειρηματολογίας του κυρίου Τσίπρα χθες στη συζήτηση. Ήταν ουσιαστικά ότι με τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου μένουν εκτός πανεπιστημιακών ιδρυμάτων περίπου, τόσο τους υπολόγισε, 24.000 μελλοντικοί φοιτητές. Γιατί έχετε σταθεί ειδικά σε αυτό το σημείο? Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, περίπου κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι έχουν ντυλάρει και με τα κολέγια. Για αυτό, δηλαδή ουσιαστικά αυτοί που θα μείνουν απ' έξω, υπονόησε ο αρχηγός σας ότι θα πάνε στα ιδιωτικά κολέγια. Έτσι είναι, κύριε Πιταρά, δηλαδή εννοώ, έτσι είναι αυτό που είπατε, ότι αυτός είναι ο βασικός μας ισχυρισμός και μάλιστα σας έλεγα ότι υπάρχουν και εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε αυτός ο αριθμός που αναφέρατε και ανέφερε και χθες ο κ. Τσίπρας, δηλαδή 24.000, να είναι και μεγαλύτερος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο βασικός λόγος είναι ο εξής, κύριε Πιταρά, για να γίνει για απολύτως κατανόητο στους τηλεθεατές μας και στις τηλεθεάτριές μας. Αυτή τη στιγμή θεσπίζονται κάποιοι κανόνες για την είσοδο στα δημόσια πανεπιστήμια και δεν θεσπίζονται για τα ιδιωτικά κολέγια. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι κάποιος ο οποίος θα γράψει κάτω από εκεί που θα ορίσει ένα πανεπιστήμιο δεν θα μπορέσει να μπει σε αυτό το πανεπιστήμιο. Αλλά με 0, με 1 θα μπορέσει την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, να πάει να γραφτεί σε ένα από τα ιδιωτικά κολέγια της χώρας. Γιατί μόνο κριτήριο θα είναι ότι έχουν χρήματα οι γονείς του. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι μια πολιτική η οποία θέλει να πάρει 24.000 παιδιά οικογενειών, ελληνικών οικογενειών από τα δημόσια πανεπιστήμια και να τα μεταφέρει στα κολέγια, τότε τι είναι? Είναι απόλυτη υπόθεση. Συγγνώμη, εσάς σας φαίνεται λογικό κάποιος δηλαδή, να με 0 και 1 και να μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο? Είναι λογικό? Όχι, εμένα μου φαίνεται λογικό και αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός, κύριε Κοταρίδη, ότι αν κάποιος θέλει να προχωρήσει αυτή την κατεύθυνση, θα έπρεπε να απαντήσει γιατί δεν το κάνει και για τα ιδιωτικά κολέγια. Γιατί δηλαδή το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή, η κυρία Κεραμέως, που κατά τη γνώμη μου λειτουργεί ως υφυπουργός ανάπτυξης αρμόδια για την ιδιωτική εκπαίδευση και όχι ως υπουργός παιδείας, γιατί δεν θεσπίζει αυτόν τον κανόνα και για τα ιδιωτικά κολέγια? Ξέρετε τι είπε χθες ο κ. Τσίπρα? Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Ραγκούση. Και τι έγινε? Και γιατί δεν υπάρχει ελληνικό κοινοβούλιο? Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία. Γιατί πρέπει να κάνει? Όχι, κύριε Κοταρίδη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα ισχυρισμό, τουλάχιστον όχι ακριβώς αυτό που είπατε εσείς. Ο ισχυρισμός της κυρίας Κεραμέως χθες στην Ελληνική Βουλή είναι ένας έολος ισχυρισμός, ανυπόστατος εντελώς, διότι υπάρχει η δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να φέρει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα νόμο και να θεσπίσει όποιο κανόνα θέλει και για τα ιδιωτικά κολέγια από την ώρα που αυτά δραστηριοποιούνται εντός της χώρας μας. Δηλαδή, αν είναι έτσι, τότε έχουμε τελειώσει ως κοινωνία, ως κυβέρνηση, ως κράτος. Διότι λέει η κυρία Κεραμέως, δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε. Ψέματα, λέει η κυρία Κεραμέως. Αν θέλει, μπορεί. Ναι. Δεν ξέρω, να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, ειδικά σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε πόσο παράλογο είναι το επιχείρημα. Θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θέσει κανόνες εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια? Προφανώς όχι, συμφωνούμε σε αυτό. Όταν λοιπόν ένα ιδιωτικό κολέγιο είναι σε διασύνδεση με ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πτυχίο το οποίο παίρνει
παίρνει από το Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν κάνει κάποια χρόνια Ελλάδα είτε είναι σε συνεννόηση, το πτυχίο το οποίο παίρνει είναι το πτυχίο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί η Ελλάδα να θεσπίσει τους κανόνες με ποιον τρόπο θα γίνει εισαγωγή. Εκεί το θεσπίζει. Ποιος το θεσπίζει? Το Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνετε το πτυχίο. Πάμε όμως στην ουσία του επιχειρήματος. Έστω ότι ό,τι λέει ισχύει ο κύριος Ραγκούζης. Ότι δηλαδή τα κολέγια βάζουν... Όχι έστω ότι ισχύει. Ισχύει, κύριε Πλεύρη. Με βάση το Σύνταγμα για τον κανονισμό της Βουλής, ισχύει. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό τι είναι? Η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι: βάλτε τους όλους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτός που γράφει και ένα, για να μην πάνε θεωρητικά στα κολέγια. Και με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο ή το υποβαθμίζουμε? Το γεγονός δηλαδή ότι εμείς θα πούμε ότι αυτό το οποίο κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τα κολέγια, ότι ο καθένας μπορεί να πάει απλώς και μόνο επειδή θα πληρώσει. Αντίστοιχα, αν έρθουμε και πούμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί να μπει οποιοδήποτε μέσα, τότε αυτό το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι ένα αναβαθμισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο ή είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που δεν το παίρνω σε σοβαρά? Συγγνώμη, και προσέχετε πλευρή. Και να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Ποια είναι η βάση η οποία μπαίνει, να καταλάβουμε. Η βάση η οποία μπαίνει είναι ότι από τα γραπτά που έχουν δώσει όλοι οι φοιτητές, και αυτοί που γράψαν ένα και αυτοί που γράψαν 20, βγαίνει ένας μέσος όρος και από αυτού του μέσου όρου μπαίνει ένα ποσοστό. Άρα αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μία βάση, αν όλοι οι φοιτητές που γράψανε μαζί έφτασε 8, δηλαδή ο μέσος όρος είναι 8, είναι 9, είναι 10, επ' αυτού μπαίνει ένα ποσοστό. Ωραία, μιλάμε πάλι αυτό. Για μια βάση που ένας άνθρωπος, έστω και λίγο στοιχειωδός, να ήθελε να περάσει, θα περνούσε. Και τελευταίο, ένα άλλο σημαντικό που δεν το λένε, μεγάλο μεταρρυθμιστικό, ότι επιλέγονται στις άλλες σχολές τα παιδιά βάσει προτίμησης. Εκεί που κάποιος δήλωνε 200 σχολές και έπαιρνε στην 190 σχολή και δεν πήγαινε ποτέ, απλώς έπαιρνε το πάσο, τώρα θα επιλεγεί να μπει ένα παιδί που η 190 σχολή του ενός ήταν πρώτη του άλλου, ώστε να πηγαίνουν πραγματικά αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν στις σχολές που θέλουν να σπουδάσουν. Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε κάτι ειδικά στο θέμα με τα κολέγια. Αν έχω καταλάβει σωστά, με διορθώνετε, και εσείς κύριε Ραγκούς και ο κύριος Σαμπατιέλος φυσικά να πείτε λίγο την άποψή σας αυτό. Το θέμα με τα κολέγια έχει προκύψει γιατί υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία όπου περίπου εξισώνεται ή αναγνωρίζεται επαγγελματικά δικαιώματα. Όχι ακαδημαϊκά. Επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να έχει τελειώσει μια σχολή κολεγίου με αυτό που μπορεί να έχει τελειώσει το Πολυτεχνείο έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό είναι. Και ακόμα αν σε ένα κολέγιο μπορεί να είναι διετής ή τριετής ή φοίτηση. Όχι, το κολέγιο συνδυάζεται. Προσέχτε, το κολέγιο αν διασυνδέεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ισχύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε πάντα, ισχύουν οι όροι που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως θα φύγω εγώ από εδώ πέρα ως δικηγόρος και θα πάω στη Γερμανία και θα ακολουθηθούν οι κανόνες που πήρα πτυχίο νομικής στην Ελλάδα και όχι στη Γερμανία. Αντιστοίχως, αν κάποιο κολέγιο είναι διασυνδεδεμένο με Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, ακολουθηθούν αυτοί οι όροι. Ως προς τα επαγγελματικά λοιπόν δικαιώματα και μόνο, υπάρχει αυτή η εξίσωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και να θέλαμε δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα απαντήσει σε αυτό ο κύριος Ραγκούσης, επέτρεπε να γίνονται καθηγητές, που εκεί πέρα είχε κυρίαρχο δικαίωμα η ελληνική πολιτεία, και άτομα τα οποία έχουν τελειώσει κολέγια. Χθες τα έδειξε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τσίπρα, ο νόμος που καταργήθηκε ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2019, επέτρεπε με νόμο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι που έχουν τελειώσει κολέγια να μπορούν να πηγαίνουν να διδάσκουν. Να. Και τώρα μας λένε ότι τα κολέγια μπαίνουν άνθρωποι μόνο και μόνο επειδή πληρώνουν. Κύριε Ραγκούση, να απαντήσεις σε αυτό. Θέλω να κάνω μια επισήμανση. Ότι η λογική λέει ότι ένας εργοδότης ο οποίος θέλει να πάρει κάποιον να δουλέψει στο γραφείο του, στην επιχείρηση του, οπουδήποτε αλλού, προφανώς θα προτιμήσει έναν νεαρό από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο δημόσιο, αναβαθμισμένο και καλό, παρά από ένα ιδιωτικό κολέγιο της πλάκας. Συμφωνούμε σε αυτό? Αυτό λέει η λογική, αλλά ξέρετε, εμάς δεν μας απασχολεί πώς θα αποφασίσει ο κάθε πολίτης. Εμάς μας απασχολεί και την κοινωνία την ενδιαφέρει. Πώς νομοθετεί η ελληνική κυβέρνηση? Ακούσατε τώρα πριν από λίγο την απάντηση που έδωσε ο κύριος Πλεύρης, ποια είναι ουσιαστικά η αλήθεια. Είπε καταργήθηκε ο νόμος ένα μήνα πριν τις εκλογές του 19
αυτός που έδινε τις δυνατότητες στις διάφορες που αναφέρθηκε προηγουμένως και για συμμετοχή άλλων που έχουν θητεύσει ιδιωτικά κολέγια. Καταργήθηκε, άρα μπορούσε να καταργηθεί πριν από τις εκλογές. Πρώτον αυτό, άρα δηλαδή επικυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ήταν νύχτα και ήταν πανδημία. Ήταν πριν από δύο μήνες που η κυρία Κεραμέως διανοήθηκε με κλειστή ουσιαστικά βουλή, χωρίς να δώσει τη δυνατότητα στους δικούς της βουλευτές που είναι μηχανικοί, είναι οικονομολόγοι, να φέρει αυτή την τροπολογία για να εξισώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, των οικονομολόγων, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι έχουν θητεύσει σε ειδικά κολέγια με παιδιά τα οποία έχουν θητεύσει και έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, αυτό, όπως ξέρετε, ξεσήκωσε και τον τεχνικό και τον κόσμο των οικονομολόγων. Έχει θεωρηθεί αιτία πολέμου, ακριβώς γιατί θεωρήθηκε απαράδεκτη μια τέτοια επιλογή, η οποία μπορούσε να μην γίνει με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, και όμως έγινε από την κυρία Κεραμέως και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως είναι η συνέχεια αυτής της λογικής. Δηλαδή, γι' αυτό και εγώ χαρακτήρισα προηγουμένως υφυπουργό ανάπτυξης αρμόδια για την ιδιωτική εκπαίδευση και όχι υπουργό παιδείας στην κυρία Κεραμέως, συνεχίστηκε με την απόφαση να μην μπορέσουν φέτος περίπου 25.000 παιδιά να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, τι να γίνουν αυτά τα παιδιά, είναι απελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, τα οποία θέλω να σας σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ υποβαθμισμένο επίπεδο στη χώρα μας, ότι στη χώρα μας δεν λειτουργούν μόνο παραρτήματα ως ιδιωτικά κολέγια ξένων πανεπιστημίων, αλλά λειτουργούν και εντελώς ιδιωτικά ελληνικά κολέγια. Λοιπόν, για τα οποία είναι ακόμη πιο εκτεθειμένη η κυβέρνηση που δεν νομοθετεί, που, να το πω και αυτό και να τελειώσω, αν πράγματι ίσχυε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να νομοθετήσει αυτό που λέμε εμείς, τότε ούτε καν ως υπόθεση εργασίας δεν θα το έβαζε στη ρητορική του ο κύριος Πλεύρης προηγουμένως. Θα αρνείτο να πει ακόμη και αν μπορούσαμε αυτό που σας είπε, θα γινόταν αυτό. Μπορούμε. Απλώς δεν θέλει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, γιατί είναι δέσμια συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα στην ιδιωτική εκπαίδευση και τους οποίους σε τελική ανάλυση τους ευνοούν. Κύριε Πιταρά, κύριε Κοταρίδη. Ναι. Είναι φοβερό πως στήθηκε μια πεντάλεπτη τώρα ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα που επί της ουσίας συμφωνούν. Και όταν λέω επί της ουσίας, εννοώ την εμπορευματοποίηση της γνώσης. Από ποιους στήθηκε, τι εννοείτε? Όχι, στήθηκε μεταξύ μας. Μας ρωτήσανε και απαντήσαμε. Εννοήθηκαμε τον κύριο Ραγκούση να το στήσουμε. Είναι δεδομένο αυτό και στη Βουλή το βλέπουμε. Σε ερωτήσεις απαντήσαμε και στη Βουλή μιλάμε. Δηλαδή, να σας πω το πιο απλό, αφήστε να το πω και να σας πω το πιο απλό. Ναι, να το πείτε, η αλλά πρώτη ερώτηση άλλα στη Βουλή, είναι... η πρώτη ερώτηση στη Βουλή για το θέμα της ιδιωτικοποίησης των κολεγίων ήταν από το συνασπισμό πριν από πάρα πολλά χρόνια. Για το θέμα, συγγνώμη, της εξίσωσης των πτυχίων των κολεγίων με τους απόφοιτους των πανεπιστημίων, εδώ, των δημόσιων πανεπιστημίων. Πριν από περίπου 20 χρόνια. Θα το θυμάστε, κύριε Ραγκούση, θα το θυμάστε, κύριε Πλεύρη. Σε αυτή τη διαδικασία, πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει το θέμα της ισοτιμίας αυτής. Και έχει πραγματικά γίνει μεγάλη αντίδραση σε αυτό το θέμα και από φορείς και από μελητρία. Δεν είναι το θέμα τα παιδιά των κολεγίων. Είναι το θέμα το πώς ευθυγραμμίζεται η γνώση εμπόρευμα με το να πηγαίνει ένας κόσμος για να κερδίζουν κάποιοι ιδιώτες. Σε αυτό συμφωνούν. Ένα. Εμείς το θέμα των κολεγίων στο συγκεκριμένο το βάζουμε από την πλευρά της υποκρισίας της κυβέρνησης, όταν από τη μία λέει ότι παιδιά με 2, με 3, με 4 δεν μπορούν να μπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά μπορούν, αν έχουν πορτοφόλι και λεφτά, να παίρνουν ένα πτυχίο αρχιτεκτονικής, οτιδήποτε, και να είναι ισότιμο με του δημόσιου πανεπιστημίου. Μέχρι εκεί. Το θέμα που εμείς θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι αυτό το πρόβλημα του 2, του 3 και του 4 δεν είναι πρόβλημα εξεταστικό. Το εξεταστικό είναι ο κόφτης. Αυτό που λέμε είναι ο κόφτης παιδιών εργατικής λαϊκής οικογένειας από το να μπορέσουν να παλέψουν για μια καλύτερη έτσι, ζωή μέσα από σπουδές, μέσα από μόρφωση κτλ. Το πρόβλημα είναι εκπαιδευτικό και είναι ένα σχολείο που έχουν φτιάξει διαδοχικά οι κυβερνήσεις, το οποίο έχει στηρίξει όλη του τη διαδικασία σε δεξιότητες εις βάρος της γενικής ολόπλευρης μόρφωσης. Οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν καλά ότι το σχολείο χρειάζεται να δίνει όλα αυτά τα απαραίτητα εφόδια στο νέο άνθρωπο, και αυτά τα εφόδια, επιτρέψτε μου να πω, είναι γενικής μόρφωσης που κόβονται τελείως τα τελευταία χρόνια νόμο το νόμο και με σειρά όλων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, για να μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει τη ζωή στα χέρια του, άλλος να σπουδάσει, άλλος να πάει στο πανεπιστήμιο, άλλος να πάει σε μια σχολή να μάθει μια τεχνική. Και πού θα πάει αυτός ο κόσμος που κόβεται, κύριε Πλεύρη, που δεν θα μπορέσει να μπει στα δημόσια ΙΕΚ που τα έχετε διαλύσει? Τα οποία πραγματικά δεν έχουν βιβλία, δεν έχουν καθηγητές.
Πού θα πάνε να μάθουν αυτή που θα δώσει τρεις λευκές κόλλες και, ένα... και θα γράψει το όνομά του σε μια άλλη κόλλα. Αυτός που θα δώσει τρεις λευκές κόλλες δεν θα τελειώσει πουθενά. Πιστεύετε ότι θα βγει εύκολα από το πανεπιστήμιο. Ότι θα μπορέσει να το καταφέρει. Συγγνώμη, αλλά αυτός δεν μπαίνει και στο πανεπιστήμιο έτσι όπως το περιγράφεται ακριβώς. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι κόσμου και δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Και πιθανότατα δεν θα βγει κιόλας με αυτή την έννοια. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτά τα παιδιά που το σχολείο ενδεχόμενα και να το βαριούνται και δεν είναι και δικιά τους ευθύνη ακριβώς. Είναι το σχολείο που τους έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις και που τους προσφέρει η κοινωνία. Πώς θα αγαπήσουν τη γνώση, πώς θα δίνει εκείνα τα εφόδια για να μπορέσουν να γίνουν το οτιδήποτε. Γιατί ό,τι και να γίνει ένας νέος άνθρωπος που και τεχνική να θέλει να μάθει, ζητήματα γενικής μόρφωσης πρέπει να τα έχει. Πώς να τα κάνουμε, πώς λειτουργεί η κοινωνία, πώς λειτουργεί ο κόσμος, φυσικής, μαθηματικών, αυτά όλα έχουν φύγει εκτός. Και έχουμε ένα σχολείο, εξεταστικό κέντρο, αρένα ανταγωνισμού. Ποιος έβγαλε ανακοίνωση και στηρίζει τις αλλαγές? Μόνο οι φροντιστηριάρχες. Μόνο οι φροντιστηριάρχες. Τρίβουν τα χέρια τους για άλλη μια φορά, γιατί θα γεμίσουν κι άλλο από παιδιά λαϊκών οικογενειών που πραγματικά θα ματώσουν για να παλέψουν για μια θέση στον ήλιο. Που δεν είναι και μια θέση στον ήλιο, μια θέση στα πανεπιστήμια, αλλά το λέμε μεταφορικά. Μόνο αυτοί πανηγυρίζουν. Όλοι οι υπόλοιποι είναι απέναντι. Πάντως, και σε μία χρονιά. Ήταν στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και ψηφίστηκε τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, υπάρχει μια λογική. Γιατί εμείς τα είχαμε πει πριν, μας ψήφισε ο ελληνικός λαός γι' αυτά. Το θέμα δεν ισχύει σε μία χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Συγγνώμη. Μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη για τους μαθητές. Και είναι τουλάχιστον απάνθρωπο αυτή τη χρονιά που δεν ξέρουν καλά ποια είναι η ύλη τους τα παιδιά της τρίτης λυκείου να συζητάμε για το πώς θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Που δεν ξέρουν αν θα ξανανοίξουν τα σχολεία, για να πω και μια κουβέντα και για το ζήτημα της πανδημίας, επιτρέψτε μου, είχαν ή δεν είχαν δίκιο οι μαθητές, κύριε Πλεύρη, που λέγανε τα σχολεία να γίνουν 15 για τα τμήματα, να ανοίξουν και άλλες αίθουσες, να έρθουν καθηγητές για να μην υπάρχει διασπορά του ιού. Είχαν δίκιο και αυτό το ζούμε σήμερα. Και δεν το έλυσε ούτε το ανοιχτό παράθυρο, ούτε αυτός ο συνωστισμός ο οποίος ξαναπροκαλέσατε. Μια κουβέντα τότε από τον κύριο Πλεύρη για να σχολιάσει και από τον κύριο Ραγκούση για να ολοκληρώσει. Λοιπόν, τάχιστα πρώτα απ' όλα για να καταλάβουμε, επειδή λέγεται αυτό που κάνει η κυρία Κεραμέως. Η εξίσωση έχει γίνει. Έχει τελειώσει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό το οποίο έκανε η κυρία Κεραμέως ήταν ότι αυτοί που είχαν εξισώσει το πτυχίο τους, προσέχτε, το είχαν εξισώσει. Υπήρχαν επιμελητήρια και υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που κάναν τα χαρτιά τους και δεν τους ενέγραφαν. Και έβαλε ότι πρέπει να τους εγγράψουν. Δηλαδή αυτοί που δεν τους ενέγραφαν, ενώ είχε επέλθει η ισοτιμία, γιατί η ισοτιμία έχει τελειώσει, και εδώ πέρα το κουκού έχει ένα δίκιο, ότι η ισοτιμία αυτών των πτυχίων έχει τελειώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και όποιος λέει ότι στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα δεν θέλει να εφαρμόσει αυτό, λέει ψέματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την ισοτιμία την εφάρμοζε κανονικά. Το ότι κάποιοι δεν ενέγραφαν έρχεται και γίνεται υποχρεωτικότητα. Δεύτερον, για να δείτε την υποκρισία της κουβέντας. Το ξέρετε. Είναι ωραίο που απολογίζετε στιγμή... πάντως όλοι, πρέπει να απολογηθείτε όλοι μαζί που στηρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ σωστή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, γιατί και τα δικά μας πτυχία δεν πηγαίνει να τα ελέγξει κανένας έξω. Και είναι σημαντικό αυτό. Το ότι με το ελληνικό πτυχίο μπορώ να πηγαίνω παντού και δεν μπορεί ο Γάλλος και ο Γερμανός να μου λέει εγώ δεν σε δέχομαι. Γιατί όταν λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργεί με αυτούς τους κανόνες. Και αυτό που γινόταν πριν την αναγνώριση των πτυχίων, να θυμίσω, ήταν να πηγαίνει σειρά φοιτητών στο εξωτερικό και να έρχονται εδώ πέρα και να αναγνωρίζουν μετά το πτυχίο. Και το μόνο που πετυχαίναμε ήταν να έχουμε στο εξωτερικό τους περισσότερους φοιτητές. Επειδή είχαμε τις αιμονές της αριστεράς να μην μπορούν πάντα να έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάντα υπήρχαν και στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο κύριος Ραγκούσης. Επιτροπές αναγνώρισης πτυχία. Μην τρελαθούμε. Αφήστε να ολοκληρώσουμε. Λέει ο κύριος Ραγκούσης. Δεν θα καταλάβει κανείς κάτι. Για το επίπεδο των ιδιωτικών. Να σας πω κάτι και απαντήσατε. Χωρίς να πω όνομα, ένα κολέγιο, το οποίο μάλιστα δεν αναγνωρίζεται το πτυχίο του, ούτε επαγγελματικά ούτε ακαδημαϊκά, γιατί είναι της Αμερικής και το ξέρουμε όλοι, ένα είναι στην Ελλάδα εδώ, και σας πληροφορώ ότι τους απόφοιτους τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό, παρόλο που δεν αναγνωρίζονται στον δημόσιο τομέα τίποτα, μόνο στον ιδιωτικό μπορεί κάποιος να το πάρει, γιατί φαντάζονται τη δουλειά που γίνεται. Συνεπώς, για να ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα, στο ελληνικό πανεπιστήμιο, είπαν πριν και να πούμε, τα άτομα, εσείς πιστεύετε, το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κόσμου που δεν αποφυτά από τα πανεπιστήμια? Γιατί αυτοί που γράφουν κάτω από το όριο που βάζουμε, στην πραγματικότητα δεν θα σπουδάσουν. Πάνε και παίρνουν τη θέση του φοιτητή, άλλοι για να πάρουν τη στρατιωτική αναβολή, να έχουν τα δικαιώματα, να δουν τι θα κάνουν.
Και να σας πω κάτι και να ολοκληρώσουμε. Εσείς θέλετε να είναι καθηγητής στο σχολείο του παιδιού σας που θα διδάσκει ένας που ξέρετε ότι μπορεί να έχει μπει στο μαθηματικό με 3 και με κάποιον τρόπο κάποια στιγμή στα 10 χρόνια Ραγούση, τα τέλειωσε και στα 20. Αυτός θέλετε να διδάσκει το παιδί σας που ποιος θα έχει πάρει λιγότερο από εμένα που είναι νομικός, θα έχει γράψει λιγότερο. Δεν υπάρχει στη ΣΑΜΟ στο μαθηματικό. Πλεύρη, ποια ήταν η βάση του μαθηματικού της ΣΑΜΟ. Για ποιο τρόπο θα αποφυτίσει και θα γίνει μαθηματικός. Εγώ σας λέω έμεινε 10 χρόνια, έχει γραφτεί σε μια νεολαία αριστερή που συνεχώς κάνει φασαρίες και κάνοντας φασαρίες κάποια στιγμή στα 10 χρόνια τελειώνει. Μην εννοείται ότι μπορεί να μπλέξει ένα δίκτυο αντιγραφών και την Πούκου σου. Αυτούς που είδαμε στον δρόμο με τις κόκκινες σημαίες και τα ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν είναι ο μέσος φοιτητής, είναι και τα ΕΑΚ. Δεν είναι καλά ούτε τη συγκέντρωση, ούτε τις δυνάμεις της πασπουδαστικής και λοιπόν, της κοινωνικής. Λοιπόν, κύριε Ραγκούση, ελάτε. Ψηφίζονται πόσο παίρνει η πασπουδαστική. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ τώρα. 40 χρόνια πόσο παίρνει η πασπουδαστική από τους φοιτητές. Ποιο είναι το ποσοστό σας. Κύριε Πλεύρη, μας ακούτε καθόλου μας. Κοιτάμε ένα άνω του 50. Κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, κύριε Ραγκούση, ελάτε. Ούτε εγώ δεν ακούω. Για να συζητήσουν οι φοιτητές και να αποφασίσουν συλλογικά τι θέλουν για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά επιλέξατε μέσα στη ζούγκλα και, το αναγνωρίζουν και δικοί σας βουλευτές της κυβέρνησής σας ότι με κλειστά πανεπιστήμια ήταν η ευκαιρία να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Ωραία, κύριε Μπαρτιέλε, κύριε Πλεύρη, παρακαλώ μην απαντήσετε. Για το αν δεν οι φοιτητές θέλαν ή δεν θέλαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ωραία, κύριε Ραγκούση, ελάτε, κύριε Ραγκούση. Νομίζω ότι για κάποιον τηλεθεατή ή τηλεθεάτρια που είναι παρέα μας σήμερα το πρωί έγινε σαφέστατη εικόνα. Ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Πλεύρη να εξηγεί με πάρα πολύ σωστό τρόπο τι ακριβώς έκανε η κυρία Κεραμέως. Κάτι που απαγορευόταν στην Ελλάδα να συμβεί, δηλαδή να εγγραφούν αυτοί οι απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων στα επιμελητήρια, το επέτρεψε με τροπολογία νύχτας που επαναλαμβάνω, είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, ότι αν τη φέρνανε σε κανονικές συνθήκες που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορούσαν να ψηφίσουν αναλαμβάνοντας ήδη ονομαστικά την ευθύνη, κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να το ψηφίσουν. Αυτό απλώς για να καταλάβουμε με μια ακόμη αφορμή πώς χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση η πανδημία ως ευκαιρία για να περάσει την εκπλήρωση τέτοιων συμβολέων που κατά τη γνώμη μας έχει συνάψει με αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα. Υπόθηκε προηγουμένως, κύριε Κοταρίδη, κύριε Πιταρά, ότι αυτό ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα πω όχι μόνο αυτό, είναι στη φύση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και μάλιστα στην Ελλάδα, ακόμη και όταν αυτά είναι χαμηλού επίπεδου. Δεν είναι εξωστρεφή, δεν είναι με έναν προσανατολισμό ισχυρό, με μια δυναμική ισχυρή. Και θέλω τώρα σε αυτό το σημείο, μια που ανοίξαμε αυτό το θέμα, να πω ότι αυτό δεν ισχύει για όλα τα θέματα. Παραδείγματος χάρη, τους αστυνομικούς τους εξαπατήσανε. Όταν τους πήραν την ψήφο προεκλογικά, δεν τους είχαν πει ότι ξέρετε, όταν έρθουμε στην κυβέρνηση, θα καταργήσουμε την είσοδο στην αστυνομία μέσω πανελληνίων και θα τους προσλαμβάνουμε από τα κομματικά μας γραφεία ως δίθεν ειδικούς φρουρούς και θα τους εξισώνουμε ουσιαστικά με τους αστυνομικούς των πανελληνίων εξετάσεων, όπως κάνουν συνεχώς με τις προσλήψεις ειδικών φρουρών. Το Πασόκ δημιούργησε τους ειδικούς φρουρούς. Εσείς δημιούργησατε τους ειδικούς φρουρούς. Κύριε Χρυσοχοίδη. Το Πασόκ δεν έβαλε τους ειδικούς φρουρούς πρώτο. Λοιπόν, το 2011 και από το 2011, κύριε Πλεύρη, η αλήθεια είναι, και αυτή τη φορά θα την πούμε από την αρχή, ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι και το 2019 που ξανέρχεται ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Χρυσοχοίδη στην κυβέρνηση είχαν σταματήσει να προσλαμβάνουν ειδικούς φρουρούς. Γιατί είχαμε μνημόνια. Ακριβώς για να τους προσλαμβάνουν. Όχι, κάντε λάθος. Για να λειτουργεί η μόνη είσοδος προς την αστυνομία οι πανελλήνιες εξετάσεις. Για να μπορούν όλα τα παιδιά να έχουν δικαίωμα στην πρόσληψη στην ελληνική αστυνομία και όχι τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εσείς έχετε ειδικό φρουρό, κύριε Ραγκούση. Ειδικό φρουρό έχετε στη φύλαξή σας. Τώρα σας παρακαλώ αυτά. Τώρα δεν έχετε ειδικό φρουρό. Δεν έχετε ειδικό φρουρό. Ο κύριος Τσίπρας έχει ειδικό φρουρό. Έχω αστυνομικό και εγώ και ο κύριος Τσίπρας από τους ειδικούς φρουρούς που προσλήφθηκαν πριν το 2011. Και αυτούς κατηγορείτε τώρα. Κύριε Πλεύρη, μην λέτε ψέματα. Τα παιδιά της Δίας που είναι στο Πειραιά, δηλαδή είναι... Πραγματικά τώρα. Κύριε Πλεύρη, λέτε ψέματα και χαμηλώνετε πάρα πολύ το επίπεδο. Με συγχωρείτε, τα παιδιά της Δίας δεν κάνουν δουλειά. Κύριε Πλεύρη, μην με διακόπτετε. Μία είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Κύριε Πλεύρη, πραγματικά σήμερα. Θέλετε να παρακαλώ. Το επιχείρημά μου. Δεν έχουμε χρόνο άλλο.
η αλήθεια, κύριε Πλεύρη, και αν είναι διαψεύστητη, είναι ότι από το 2011 καμία κυβέρνηση δεν ξαναπροσέλαβε ειδικούς φρουρούς. Ούτε η κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε η κυβέρνηση του Σαμαρά, ούτε η κυβέρνηση στη συνέχεια του Αλέξη Τσίπρα. Είπαν όλες οι κυβερνήσεις, τέλος, όποιος μπαίνει στην αστυνομία θα μπαίνει μέσω Πανελληνίων. Αυτό ξέρουν και λένε και πιστεύουν και υποστηρίζουν και όλες οι ενώσεις των αστυνομικών. Και έρχεστε εσείς μετά το 19 και επαναφέρετε ένα θεσμό που έχει καταργηθεί. Αυτή η ειδική φρουρή στους οποίους αναφερθήκατε είναι αστυνομικοί που εντωμεταξύ έγιναν, εκπαιδεύτηκαν ως αστυνομικοί, αν και πράγματι στο αρχικό στάδιο πριν από 10-15 χρόνια είχαν προσληφθεί ως ειδική φρουρή. Σας παρακαλώ να είμαστε σοβαροί. Δεν επιτρέπετε να τα λέτε, αναλάβετε την ευθύνη. Ξέρετε ότι η αστυνομία είναι εξαγριωμένη μαζί σας, γιατί όλες οι ενώσεις των αστυνομικών, γιατί είπαν όχι στο νομοσχέδιο Κεραμέως και Χρυσοχοίδη για την πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια. Γιατί πρωτίστως επαναφέρει και συνεχίζει το καθεστώς πρόσληψης χωρίς ΑΣΕΠ και χωρίς Πανελλήνιες των ειδικών φρουρών που δήθεν τώρα θα επιτελούν λοιπόν, χρέη. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Λοιπόν, αυτή ωραία, κύριε Ρακούση. Κύριε Πλεύρη, κύριε Ρακούση, κύριε Μπατιέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως η βία σε όλοι είναι ειδική φρουρή. Ανεκπαίδευτη. Όχι βία. Μη κατηγορείτε τα παιδιά της Δίας. Μη κατηγορείτε τα παιδιά της Δίας. Εσάς κατηγορούμε, κύριε Πλεύρη. Τα Δίας φυλάνε το πέραμα και το κερατσίνι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Πέραμα και το κερατσίνι.